Κύριε Παπαδάκη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους, να είστε καλά. Λοιπόν, περνάμε κατευθείαν στο θέμα μας, διότι όλες αυτές τις μέρες έχουμε ακούσει πάρα πολλά και από πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν χτίσει την πολιτική τους καριέρα πάνω στους, υπερασπίζοντας μάλλον τους νόμους της αγοράς, τον καπιταλισμό, το καπιταλιστικό σύστημα κτλ. Πλέον ακούμε όρους όπως ο εθνικισμός του εμβολίου, το απαρτχάι του εμβολίου, το ακούσαμε και το διαβάσαμε ακόμα και αυτό. Και βεβαίως υπάρχει και η αντίθετη γνώμη που πλέον εκφράζεται περισσότερο, ολοένα και από περισσότερους ανθρώπους, μιλώντας για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδεχομένως δεν έπρεπε να βασιστεί τόσο πολύ στα εμβόλια τα οποία έχουν αναπτυχθεί στον δυτικό κόσμο, αλλά θα έπρεπε να κοιτάξει και στο ρωσικό αλλά και στο κινέζικο εμβόλιο. Τι λέτε εσείς? Εμείς καταρχήν το πρώτο πράγμα που λέμε είναι ότι δεν φτάνουν τα εμβόλια. Δηλαδή, και το είχαμε πει από την αρχή, ότι η ιστορία αυτή θα πάρει σε μάκρος και χρειάζεται χρόνος. Και βεβαίως γνωρίζοντας και όλα αυτά τα προβλήματα που πρώτοι εμείς τα περιγράφαμε και πριν ανοίξει όλη αυτή η συζήτηση, το λέγαμε με την έννοια ότι το πρώτο και κύριο ζήτημα για τη διαχείριση της πανδημίας είναι να έχεις δημόσιο σύστημα υγείας που να μπορεί να ανταποκριθεί με υποδομές, με προσωπικό κτλ. Και αυτό είναι ο μεγάλος ασθενής που παραμένει να είναι σήμερα νοσοκομεία μίας νόσου. Ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Και από ό,τι φαίνεται, και είναι στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, είναι να μην φτιαχτεί και τέτοιο. Ούτε για μετά δηλαδή. Δεν υπάρχει τέτοιο σχεδιασμός. Είναι ενδεικτικό και μόνο τρία νούμερα θα σας πω. Ναι. 2,5% κάτω φέτος το προσωπικό υγείας. Δεύτερον, 597 εκατομμύρια ευρώ κάτω στον προϋπολογισμό για την υγεία και 96 μόνο εκατομμύρια ευρώ κάτω για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αυτά λένε που πάνε τα πράγματα, δηλαδή ότι θέλουν υγεία εμπόρευμα, εμπορευματοποιημένο σύστημα υγείας, και αυτό το ονομάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ενιαίος χώρος υγείας. Δηλαδή θέλει να σταματήσει η συζήτηση περί δημόσιων και ιδιωτικών μονάδων, επί της ουσίας να μπαίνεις μέσα και στο δημόσιο και να μην ξεχωρίζεις ιδιωτικές πτέρυγες που είναι, δραστηριοποιούνται όμιλοι, δηλαδή με λίγα λόγια η υγεία θα είναι απολύτως όπως και είναι και σήμερα, δηλαδή και το φάρμακο εμπόρευμα. Πάμε στο εμβόλιο. Βεβαίως. Στο εμβόλιο, κοιτάξτε να δείτε, πρώτα απ' όλα είναι το ζήτημα ότι και το φάρμακο είναι εμπόρευμα. Το εμβόλιο είναι εμπόρευμα, ανήκει σε ομίλους, έχει συγκεκριμένη ιδιοκτησία και αυτοί πολύ συγκεκριμένα πουλάνε αυτό το εμπόρευμά τους με βάση το κριτήριο του κέρδους. Και αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο το στηρίζει, το προωθεί όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό θεωρεί ανάπτυξη, ανάκαμψη, στα πλαίσια αυτά λειτουργεί. Αυτό λειτουργεί το καπιταλιστικό σύστημα, άμα το θέλετε. Και νομίζουμε ότι, να σας δώσω δύο παραδείγματα και μόνο να δείτε το κριτήριο που λειτουργούν. Βεβαίως. Μάθατε τώρα για τη Σανόφη που συνέπραξε μαζί με τη Pfizer για την παραγωγή εμβολίων. Και θα λάβει, βεβαίως, θα συμβάλλει στην παραγωγή περισσότερων χιλιάδων, εκατοντάδων χιλιάδων εμβολίων. Ναι, πρέπει να διευκρινίσουμε όμως μια λεπτομέρεια, ότι η συγκεκριμένη εταιρεία δεν έχει προχωρήσει το δικό της εμβόλιο και για να μην κάθονται οι μηχανές με λίγα λόγια, ναι, ακριβώς συμβάλλει και το εμφανίζει σαν εδώ η σύμπραξη των ομίλων, ναι, για την βοήθεια του κόσμου, για την περιευαισθησία δηλαδή. Ναι. Ένα δεύτερο είναι ότι μια άλλη εταιρεία, μεγάλος όμιλος, η Merck στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις ανακοίνωσε ότι επειδή δεν της βγαίνουν τα εμβόλια έτσι όπως τα είχε κανονίσει, θα στραφεί προς τη θεραπεία φαρμάκων. Δηλαδή έτσι σχεδιάζεται το πόσα εμβόλια θέλουμε, πόσα φάρμακα θέλουμε, πόσες θεραπείες πρέπει να γίνουν. Άρα θεωρείτε ότι ας μην επεκταθούμε στις ΗΠΑ, ας παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη.
Μα τα εμβόλια των Αμερικάνικων εταιριών και άλλων θα έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι για άσχετο θέμα, για το ίδιο. Βεβαιότατα, βεβαιότατα. Αλλά εγώ ήθελα να σας ρωτήσω συγκεκριμένα για τις ενέργειες που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες, μετά και από την όλη ανάδειξη του θέματος, της αδυναμίας ουσιαστικά των εταιριών να παράγουν τα εμβόλια, τα οποία είχαν ουσιαστικά συμφωνήσει. Έγιναν ενέργειες από πλευρά της Κομισιόν. Ας πούμε, είχαμε την εισβολή στο εργοστάσιο της στο Βέλγιο, για να δουν αν όντως φεύγουν άλλες δόσεις εκτός των συμφωνιών κτλ. Θεωρείτε αυτές τις ενέργειες προσχηματικές και θεωρείτε και όλη την προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ελλειπή σε σχέση με τα εμβόλια? Μα το θέμα είναι ότι δεν είναι, την κατεύθυνσή τους υλοποιούν αυτή τη στιγμή τα συμβόλαια και τις συμβάσεις που έχουν. Και βέβαια δεν μπορείς να, όταν μπαίνει το κριτήριο του κέρδους στην υγεία, στο φάρμακο, στο εμπόρευμα, δεν μπορείς να εμπιστευτείς. Ποιο να εμπιστευτείς τώρα, για παράδειγμα, τον τάδε όμιλο που σου λέει σήμερα ότι, για παράδειγμα, είναι μικρότερη η δυνατότητα, η αποτελεσματικότητα ενός εμβολίου σε σχέση με τον τάδε ανταγωνιστή. Εδώ μιλάμε για έναν εμπορικό πόλεμο. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι όλα αυτά συνέβησαν τις παραμονές της έγκρισης του συγκεκριμένου εμβολίου, της AstraZeneca, για παράδειγμα, το εμβόλιο. Όλα αυτά υπάγονται σε έναν εμπορικό πόλεμο στον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέρος του. Δεν λέει το ΚΚΠ τυχαίο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένωση των μονοπωλίων, ένωση τέτοιων συμφερόντων. Και ακριβώς μέσα σε αυτό δεν είναι κάτι απ' έξω η Ευρωπαϊκή Ένωση που παλεύει με τους ομίλους, είναι ακριβώς και αυτή ενταγμένη μέσα στα παιχνίδια και ακριβώς, αν θα το θέλετε, γίνεται και πόλεμος αυτή την περίοδο, γιατί αυτό θα το βλέπουμε, αποτυπώνεται. Είναι ένας πόλεμος για την πρωτοκαθεδρία, για παράδειγμα, στην παγκόσμια οικονομία ανάμεσα στις ΗΠΑ, στην Κίνα και τις άλλες δυνάμεις. Ναι. Και αυτό θα εκφραστεί και με τον πόλεμο του εμβολίου και με τον πόλεμο ποιος θα τελειώσει πρώτος από την πανδημία για να ανακάμψει η δικιά του οικονομία σε βάρος άλλων. Και ακριβώς από αυτούς τους ανταγωνισμούς θρέφονται και είναι μεγάλοι γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί, εμπορικοί πόλεμοι. Είναι, αν θα το θέλετε, η προνομιακή μεταχείριση ισχυρών κρατών σε βάρος άλλων, που διαμορφώνει αυτό το έδαφος. Και εμείς σαν ΚΚΕ τον είχαμε πει ότι είναι ένα ζήτημα πρώτα απ' όλα να υπάρχει δυνατότητα, γιατί τελικά βλέπουμε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι τελικά είσαι εγκλωβισμένος να πάρεις τα συγκεκριμένα εμβόλια και να μην υπάρχει δυνατότητα να πεις ότι, ξέρετε, υπάρχει κι αλλού που μπορώ να πάρω από και από άλλο, αρκεί να είναι ασφαλή βέβαια και αποτελεσματικά. Πάμε συνεπώς λοιπόν σε αυτό το οποίο αρκετός κόσμος ρωτάει πλέον. Θα ήταν λύση να στραφούμε πλέον στα ρωσικά και στα κινέζικα εμβόλια? Μα θα υπάρχουν και άλλα εμβόλια και σε μια σειρά χώρες που βγάζουν και η Ινδία έχει παραγωγή. Ναι. Λέμε δηλαδή ότι είναι ζήτημα ότι έχεις εγκλωβιστεί και αυτός είναι. Λέμε πολλές φορές για την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα μείνουμε απομονωμένοι. Τώρα είμαστε απομονωμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο πλην Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ακριβώς έτσι είναι και τα συμβόλαια. Έτσι είναι και λειτουργεί η καπιταλιστική αγορά. Με μπλοκ κρατών, με ανταγωνισμούς. Τα λέμε αυτά για να σκεφτεί και ένας κόσμος όλη αυτή την προπαγάνδα από τα προηγούμενα χρόνια για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα έλυνε τα προβλήματα ή στο έδαφος της ελευθερίας της αγοράς που λέγανε. Σήμερα το γεγονός ότι στείνει ο άλλος μαγαζί μικρό ή μεγαλύτερο ή πολύ μεγαλύτερο και επί της ουσίας πουλάει υγεία, φάρμακο την ώρα που πεθαίνουν κατά χιλιάδες και εκατομμύρια κόσμος, και αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να υπάρξει, για παράδειγμα, γιατί υπάρχει συζήτηση περί πατέντας. Η συζήτηση για την πατέντα θέτει το ζήτημα της ιδιοκτησίας πρώτα απ' όλα. Αν στο ζήτημα της ιδιοκτησίας δεν αρθεί το θέμα της ιδιοκτησίας, δηλαδή δεν υπάρξει κοινωνικοποίηση, λέμε εμείς, αυτή είναι η μοναδική λύση. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, επί της ουσίας, αυτό που περιγράφει είναι εξαγορά της πατέντας. Δηλαδή να εξαγοραστεί πατέντα, δηλαδή να γίνει άλλος ένας γύρος κερδοφορίας για τους ίδιους όμιλους. Να πάρουν δηλαδή και να πουλήσουν με μεγάλη πείσμα και με ενιαία, πώς να το πω, να μην έχεις με δόσεις, να πουλήσεις όλο το εμβόλιο και την παραγωγή του. Είναι μια άλλη μορφή εξαγοράς, είναι μια άλλη συνέχιση του ίδιου καρκινώματος που ζει ο λαός μας αυτές τις μέρες. Ή για παράδειγμα το ζήτημα με τις συμβάσεις. Είπε το ΚΚΕ, δεν νομίζουμε πιο πριν να υπήρξε άλλοι προβουλευτές που κατάθεσαν το αίτημα κατάθεσης εγγράφων
για να δοθούν οι συμβάσεις. Και βέβαια στην ουσία δεν έχουν κατατεθεί, γιατί αυτό που δημοσιοποιήθηκε από την Κομισιόν... Είναι ένα στραγέλαφος, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Όταν σου κρύβει την τιμή, τον τόπο παραγωγής, τις ρήτρες, τις αποζημιώσεις και τα λοιπά... Στην ουσία αποκρύβεται αυτό το οποίο, το ουσιώδες, αυτό το οποίο θα έπρεπε να γνωρίζουμε όλοι. Και μας απάντησε η Κομισιόν στην Ολομέλεια, ο εκπρόσωπος Χινάς, που έλεγε ξεκάθαρα ότι, κοιτάξτε να δείτε, είναι εμπορικό απόρριτο, είναι ευαίσθητες ανταπληροφορίες και σε αυτόν τον κλάδο μάλιστα υπάρχει μεγάλη ευαισθησία λόγω του ανταγωνισμού που είναι και δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια, και βέβαια λέει ότι πρέπει να υπάρξει πρώτα και άδεια από τις ίδιες εταιρείες. Τα λέμε αυτά για να συνειδητοποιηθεί ακριβώς το πρόβλημα, ότι χωρίς να, αυτό που λέμε, κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, mm-hmm, και αυτό είναι το ζήτημα, και αν το θέλετε λέει κάποιος, α, μακρινή κουβέντα η κοινωνικοποίηση, εμείς λέμε είναι τωρινή και επίκαιρη. Αν είναι ανάγκη και επικαιρότητα τώρα, αν έχει έρθει στο στόμα καθενός εργαζόμενου του λαού μας ακριβώς αυτή η αναγκαιότητα να υπάρξει και τα εμπόδια που ζούμε και βιώνουμε σήμερα, τότε λέμε ότι πραγματικά αυτό πρέπει να απασχολήσει, πρέπει να ενταχθεί στην πάλη των εργαζόμενων, των υγειονομικών, όλων αυτών που σήμερα αγωνιούν για την κατάσταση στην υγεία. Γιατί το ζήτημα της υγείας είναι ζήτημα ζωής και δεν μπορεί το ζήτημα ζωής να κρίνεται από κέρδη, ομίλους, προϋπολογισμούς, συμφέροντα, ανταγωνισμούς, γεωπολιτικά παιχνίδια. Και από αυτή την έννοια σήμερα έχει ευθύνη και η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι μεγάλοι όμιλοι, ακριβώς αυτός ο προσανατολισμός που, ναι, έχει δοθεί φανερώνει σήμερα το μέγεθος του προβλήματος, και το θέμα είναι δηλαδή να συνειδητοποιήσουν τη δικιά τους δύναμη, ότι δεν είναι, φανταστείτε, όλα αυτά τα λεφτά τα έχει πληρώσει ο λαός μας. Σήμερα δεν είναι τίποτα δωρεάν. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα από αυτήν τη σκοπιά σήμερα χρειάζεται να σκεφτούμε ότι όλη αυτή η πρόοδος, η επιστήμη της τεχνολογίας, η συλλογική ανθρώπινη εργασία που έχει κάνει αυτά τα θαύματα μέσα σε λίγους μήνες, να έχει παρακάμψει και να έχουμε εμβόλιο που θα μπορούσαμε να το είχαμε και πιο νωρίς, αν οι ίδιοι όμιλοι τα προηγούμενα χρόνια με τους προηγούμενους COVID δεν καταδίκαζαν λόγω μη κερδοφορίας να φτιάξουν τέτοιο εμβόλιο. Να φανταστούμε λοιπόν τη δύναμη και της επιστήμης και της τεχνολογίας, αν τεθεί σε συλλογικό επίπεδο, αν δεν υπάρχει ο ανταγωνισμός και να κρύβει ο ένας την επιστημονική και τεχνολογική πληροφορία από τον άλλον, αν θα μπορούσε να υπάρχει σοσιαλισμός, εμείς το λέμε, η μόνη απάντηση σε αυτή τη βαρβαρότητα που με την πιο χαρακτηριστική μορφή της τη βλέπουμε σήμερα και σε αυτό το θύμα. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και εγώ είμαι σίγουρος ότι τις εβδομάδες που θα ακολουθήσουν θα συνεχίσετε τον αγώνα σας από τη θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε και εμείς να μάθουμε επιτέλους ποιες είναι αυτές οι ρήτρες στα συμβόλαια που υπεγράφηκαν μεταξύ των εταιριών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μισή κουβέντα μόνο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Επειδή κάποιοι ρωτούσαν παλιότερα τι ρόλο έχει το ΚΚΕ που εναντιώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και. Και τώρα το ρωτάνε, να ξέρετε τι μηνύματα έχω. Του ΚΚΕ ακριβώς, γιατί μόνο ενάντια στους ομίλους, στις εταιρείες, στο κεφάλαιο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειάζονται ευρωβουλευτές που εναντιώνονται σε αυτά για να μαθαίνει και ο κόσμος τίποτα. Διαφορετικά, μια από τα ίδια. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.